Ένας ακόμα άγνωστος αρχαιολογικός χώρος του τόπου μας είναι η Μαξιμιανούπολη. Μόλις 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από την Κομωτινή, ωστόσο οι περισσότεροι είτε δεν τη γνωρίζουν είτε δεν την έχουν επισκεφτεί ποτέ. Σήμερα θα κάνουμε και τα δύο. Θα την επισκεφτούμε και θα σας πούμε μερικές πληροφορίες για αυτήν. Από τις σημαίνουσες πόλεις της Θράκης, από τους ρωμαϊκούς μέχρι τους ιστεροβυζαντινούς χρόνους υπήρξε η Μαξιμιανούπολη. Χτισμένη στον κάμπο της Ροδόπης, 7 χιλιόμετρα δυτικά της Κομωτινής, στον άξονα της Εγνατίας Οδού, παρουσιάζει διαχρονική σπουδαιότητα. Οι αρχαιολογικές και ανασκαφικές πληροφορίες που έχουμε για την πόλη είναι όμως ελάχιστες. Συγκεκριμένα, η πρώτη συστηματική έρευνα έγινε από το Χαράλαμπο Πένα, που αποκάλυψε τη διετία 1975-76 τμήμα της οχύρωσης. Αποκαλύφθηκε μέρος του νοτιοδυτικού τείχους και τάφη ιστερορωμαϊκών χρόνων. Τα ικανά κατά τόπου σωζόμενα τμήματα της οχύρωσης ανήκουν στην ιστερορωμαϊκή και παλαιοχριστιανική εποχή. Στο κέντρο περίπου της Μαξιμιανούπολης αποκαλύφθηκε Βυζαντινός ναός που υπήρξε πιθανότατα ο επισκοπικός ναός της πόλης. Ο ναός ανήκε αρχιτεκτονικά στην ομάδα των περίκεντρων μνημείων με εξωτερικό σχήμα κανόνης του εξάγωνου. 6, όμοιοι αναζεύγος, πεσί, στο εσωτερικό, ορίζουν μικρότερο κανονικό εξάγωνο, καλυπτόμενο με τη βοήθεια τόξων και σφαιρικών τριγώνων με μεγάλο τρούλο. Μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού εξαγώνου δημιουργείται περίστοο περίπατος. Πολλά πεσμένα τμήματα από την ανοδομή του ναού βοηθούν στην αναπαράστασή του. Μολονότι περίμετρος της Μαξιμιανούπολης δεν έχει ιχνογραφηθεί αναλυτικά, από τα κατά τόπου σωζόμενα τμήματα και από τα εξάρματα του εδάφους διευκρινίστηκε ότι έχει σχήμα ορθογώνιο με συνολικό μήκος 2,5 με 3.000 μέτρα και ότι το εντός των τυχών τμήμα της πόλης υπολογίζεται σε 400 στρέμματα. Κατά τακτά διαστήματα 50 με 55 μέτρα ενισχύεται από τετράπλευρους στην κάτωψη πύργους. Στην ανατολική πλευρά διαπιστώθηκε η ύπαρξη πρωτυχίσματος. Για την ιστορία της πόλης τα παλαιοχριστιανικά χρόνια ελάχιστα γνωρίζουμε. Από τη μνήμα δύο επισκόπων της πόλης, τις Οικουμενικές Συνόδους των ετών 431 και 449 αντίστοιχα, συνάγεται ότι υπήρξε έδρα επισκοπής υπαγόμενης αρχικά στη Μητρόπολη Τραϊανουπόλεως, που αναδείχθηκε σε ανεξάρτητη αρχιεπισκοπή μετέπειτα. Από τον 6ο αιώνα και μετά πάβει να αναφέρεται στα εκκλησιαστικά συνταγμάτια μέχρι την Οικουμενική Σύνοδο του 879, οπότε ξαναμνημονεύεται ως Επισκοπή Μοσυνουπόλεως, που είναι και το καινούργιο όνομα της πόλης. Η επισκοπή εξακολουθεί να αναφέρεται στα μετά τον 9ο αιώνα εκκλησιαστικά συνταγμάτια, χωρίς όμως την αναφορά του εκάστοτε επισκόπου. Σε αντίθεση με την παλαιοχριστιανική Μαξιμιανούπολη, η Βυζαντινή Μοσυνούπολη μνημονεύεται στις πηγές πολλές φορές, καθώς αναδεικνύεται σε πρωτεύουσα του Βυζαντινού θέματος του Βολέρου. Την πόλη είχε κέντρο και ορμητήριο στους αγώνες του εναντίον των Βουλγάρων ο Βασίλειος Β, 976 με 1025, αργότερα ο Αλέξιος Α, 1081 με 1118, επισκέφθηκε και κατασκήνωσε στη Μοσυνούπολη και εδώ μάλιστα συνέλαβε τους λιποτακτήσαντες από το Βυζαντινό στρατό Παυλικιανούς κατά τη διάρκεια του πολέμου του εναντίον των Νορμανδών και τους φυλάκισε σύμφωνα με τη χαρακτηριστική περιγραφή της Άνης Κομνηνής. Το 1096 διέρχεται από την πόλη τέταρτη στρατιά της πρώτης σταυροφορίας, ενώ το 1185 καταλαμβάνεται πρόσκαιρα από τους Νορμανδούς. Το 1191 σταθμεύει στην περιοχή ο στρατηγός Αλέξιος Βρανάς και το 1204 καταλαμβάνεται από τους Λατίνους και παραχωρείται στο Γοδεφρίδο Βιλεαρδουίνο. Το 1206 γνωρίζει τις καταστρεπτικές συνέπειες της εκστρατείας του Τσάρου Καλογιάννη και το 1225 ανακαταλαμβάνεται για το Βυζάντιο από τον Θεόδωρο Λάσκαρη. Ήδη από το 13ο αιώνα η πόλη παρουσιάζει έντονη κάμψη που φτάνει σε πλήρη μαρασμό, καθώς το 1343 ο αυτοκράτορ Ιωάννης Σίγμα Ταφ Κανταγκουζινός, περνώντας από την περιοχή, τη χαρακτηρίζει ως πόλην εκ πολλών ετών κατεστραμμένη.
Δυστυχώς, παρά την ανακάλυψη του εικαζόμενου ως επισκοπικού ναού εντός των τυχών της Μαξιμιανούπολης, ο αρχαιολογικός χώρος δεν είναι επισκέψιμος, παραμένει κλειδωμένος και κάπως σε εγκατάλειψη, αλλά μπορεί κάποιος να τον επισκεφτεί σε συνεννόηση με την εφορία αρχαιοτήτων Ροδόπης.